Είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Από την ώρα έπρεπε που να διαβάσετε τα μηνύματα, ναι, κύριε Υπουργέ. Ότι θα είστε κοντά μας. Γίνεται πόλεμος, πραγματικά πόλεμος. Δεχόμαστε βροχή ερωτημάτων. Πάμε λοιπόν να τα απαντήσουμε σιγά-σιγά, ξεκινώντας από το κρίσιμο και βεβαίως όλη αυτή την ιστορία με το εμβόλιο της AstraZeneca. Θα σας το ρωτήσω ευθέως, κύριε Κικίλια. Σκέφτεται η Ελλάδα να αναστείλει τη διαδικασία εμβολιασμών με AstraZeneca όπως έκαναν και άλλες χώρες μέχρι να έχουμε τις αποφάσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Ακούστε, από την αρχή της διαδικασίας των εμβολιασμών και των εμβολίων μέχρι και σήμερα εμπιστευόμαστε έναν θεσμό, έναν πολύ σοβαρό οργανισμό, σημαντικό οργανισμό που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου, ο EMA. Αυτός έχει δώσει αδειοδοτήσεις για όλα τα εμβόλια τα οποία κάνουν, χορηγούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του EMA. Ο EMA πουθενά μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σχετική τέτοια οδηγία. Αντιθέτως, και χτες βράδυ σε έκτακτη ανακοίνωσή του, μίλησε υπέρ του ωφέλους του εμβολιασμού με τα εμβόλια της AstraZeneca. Βέβαια, θα συνεδριάσει ξανά σε μερικές μέρες. Παρακολουθούμε στενά. Ναι, αλλά είπε θα το ξαναδεί την Πέμπτη. Θέμα. Δεν είπε θα συνεδριάσει την Πέμπτη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός και ο EMA. Γιατί το είπαν αυτό? Είναι ένα επιστημονικό θέμα και ένα πολιτικό θέμα. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου, η Εθνική Αρχή Εμβολιασμών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο EMA είναι υποχρεωμένοι και αυτή είναι η δουλειά τους, με επιστημονικά κριτήρια, να συνεδριάζουν μονίμως, να εκτιμούν τις καταστάσεις, τα συμβάντα τα οποία προκύπτουν και να εισηγούνται και να δίνουν αποφάσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε μια χώρα. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, οι άλλες χώρες. Και ψυχραιμία. Γιατί δεν τα ακολουθούν οι άλλες χώρες αυτά που λέτε? Είπατε ότι εμείς ακολουθούμε πιστά τον EMA, ό,τι λένε οι ειδικοί κτλ. Σωστό. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Κύπρος. 11 χώρες, 12, γιατί δεν τα ακολουθούν αυτά? Καταρχάς, δεν έχουν απορρίψει το εμβόλιο αυτές οι χώρες. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες υπερπολαπλάσιες χώρες οι οποίες συνεχίζουν να εμβολιάζουν με τα εμβόλια της AstraZeneca. Τρίτον, και να το θέσω αλλιώς. Εμείς και εγώ είμαι υπεύθυνος να απαντήσω για τη χώρα μας. Αλλά μια που μου το θέτετε. Δηλαδή, αν αύριο μία ή περισσότερες χώρες στον πλανήτη δώσουν έγκριση μονομερώς σε ένα άλλο εμβόλιο, τρίτο, χωρίς την έγκριση του EMA, εμείς θα πάμε να το κάνουμε? Επειδή το έκανε κάποια άλλη χώρα. Πάει περίπατο η ενιαία αντίληψη της Ευρώπης πάει περίπατο, έτσι, κύριε Υπουργέ. Εμείς λέμε ότι έχουμε ενιαία φωνή στην Ευρώπη. Μισό λεπτό. Ισχύει ή δεν ισχύει? Θα παρακαλούσα και εσάς και όλους. Συνιστώ ψυχραιμία και νυφαλιότητα και ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων. Εδώ στη χώρα μας έχουμε κάνει 172.000 εμβολιασμούς με αυτό το εμβόλιο. Υπήρξε ένα περιστατικό σοβαρό, το έλεγξε ο ΕΟΦ και δεν σχετίζεται με τον εμβολιασμό με AstraZeneca. Έχουν γίνει 17 εκατομμύρια εμβόλια παγκοσμίως με αυτό το εμβόλιο και παραπάνω, ας πούμε, ευρωπαϊκά, και έχουν βρεθεί, ξέρω εγώ, 37 περιστατικά. Στη χώρα μας κανένα, επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να προσμετρούμε τα επιστημονικά δεδομένα, να είμαστε νυφάλοι και ψύχρεμοι στις εκτιμήσεις μας. Οι εκτιμήσεις δεν είναι για όλους, είναι για τις ρυθμιστικές αρχές. Θυμίζω, εμβόλια δεν θα είχαμε αν δεν είχε εγκρίνει ο αίμα. Αυτόν περιμέναμε με υπομονή πολύ. Και σεβόμαστε του θεσμού αυτού τις αποφάσεις. Άρα, κύριε Υπουργέ, επειδή σας ακούει τώρα ο κόσμος και ανησυχεί, επιτρέψτε μου παρακαλώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, που έχουν καθορισμένα, κλεισμένα ραντεβού για να πάνε να εμβολιαστούν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Πάνε, εμβολιάζονται? Φυσικά, μέχρι να πει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου κάτι άλλο, που δεν το έχει πει, αντιθέτως, σας είπα, χθες το βράδυ ήταν σαφή στην ανακοίνωσή του. Εμβολιαζόμαστε με όλα τα εμβόλια τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρώπη για το Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου. Ήδη στην Ελλάδα έχουν γίνει 172.000 εμβολιασμοί με αυτό το εμβόλιο χωρίς πρόβλημα. Οπότε για μία ακόμη φορά θα συνιστούσα ψυχραιμία, προσοχή πώς επικοινωνούμε τα πράγματα, ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι ο εμβολιασμός, και απόδειξη πόσο σοβαρό θέμα είναι ο εμβολιασμός. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, στο Ισραήλ που έχει προχωρήσει τόσο πολύ, πόσο καλά είναι τα νέα σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία και το COVID. Και αντίθετα, η Ευρώπη και εμείς, σε καλύτερη θέση από την Ευρώπη, αλλά και εμείς, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε, όπως βλέπετε, με την τεράστια πίεση όμως, που δεχόμαστε. Όμως, κύριε Υπουργέ, ο κόσμος παίρνει μηνύματα τώρα. Όπως μιλάτε εσείς, λαμβάνει το δικό σας μήνυμα, αλλά λαμβάνει και τα μηνύματα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όταν βλέπει πανίσχυρες χώρες
και με συστήματα ισχυρά να αντιμετωπίζουν μια κατάσταση με μια επιφυλακτικότητα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ακατάλληλο το εμβόλιο, τι μπορούμε να το πούμε εμείς αυτό. Αυτό θα μας το πείτε εσείς και οι ειδικοί φυσικά πολύ περισσότερο. Αλλά γιατί και εμείς δεν πάμε σε μια αναστολή για να ηρεμήσει και ο κόσμος. Να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εάν δείτε τα μηνύματα που έχουμε εδώ, υπάρχει κόσμος που λέει: εγώ δεν πάω να το κάνω το εμβόλιο. Πολλοί κόσμος που το λέει αυτό. Ακούστε. Εδώ χτίζεται πίστη, εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται, εξήγησα, σε ένα θέμα που κάποιος εκφέρει πολιτική άποψη. Εγώ δεν εξέφρασα πολιτική άποψη. Σας είπα ότι ο οργανισμός, ο οποίος είναι θεσμός στην Ευρώπη και είναι ο οργανισμός ασφαλείας φαρμάκων και εμβολίων και εγκρίνει φάρμακα και εμβόλια, είτε αποσύρει, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Εμείς αυτόν, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, αυτόν ακολουθεί πιστά από την αρχή των εμβολιασμών και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πάντως σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις τρέχουν όπως βλέπετε. Εγώ είδα και χώρες που έκαναν και μπρος και πίσω. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα επανατοποδοθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Κύριε Υπουργέ, ερώτηση τώρα. Επεξεργάζεστε ως Υπουργείο Υγείας και ως κυβέρνηση και το άλλο σενάριο, το σενάριο δηλαδή να χρειαστεί και η Ελλάδα να αναστείλει τους εμβολιασμούς με AstraZeneca και σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει με όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση? Τα περισσότερα μηνύματα από τον κόσμο, θέλω να σας πω, αφορούν ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα Ελευθερία προχωράει και είναι το πρόγραμμα αυτό της ασφάλειας των εμβολιασμών που έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα πολύ αποτελεσματικά και έχει επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υποθετικά κανείς δεν απαντάει, εμείς είμαστε καθημερινώς και κάθε ώρα και λεπτό πάνω από τις εξελίξεις και επεξεργαζόμαστε σενάρια. Αυτή τη στιγμή σας είπα τι ισχύει και θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά, το λέω για μια ακόμη φορά, άκουσα και σειρά επιστημόνων που τοποθετήθηκαν από το πρωί στην ίδια γραμμή αυτή, ότι δεν συνδέεται πουθενά κάποιο περιστατικό αυτή τη στιγμή μέχρι έτσι, σήμερα που μιλάμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε με τον εμβολιασμό. Και εμείς ως φιλοξενήσαμε, αυτό είπαμε. Πρέπει να τονίσουμε αυτό. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε, επειδή έχουμε περάσει πολλά ένα χρόνο με την πανδημία και πολλές φορές έχει πιεστεί η ελληνική κοινωνία, πολλές φορές έχουν φτάσει στα όρια τους οι γιατροί μας κλπ. Για μία ακόμη φορά συνιστώ ψυχραιμία και νυφάλια αντιμετώπιση των γεγονότων. Περίπτωση πολιτικού παιχνιδιού, επειδή είπατε και εσείς μια κουβέντα, υπάρχει κύριε Υπουργέ, γιατί μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για το Brexit που έχει συμβεί ήδη. Μήπως παίζετε και ένα τέτοιο ευρύτερο παιχνίδι? Δεν είναι η θέση μου τέτοια για να κάνω τέτοιο σχόλιο, κύριε Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, να μας πείτε μια κουβέντα όμως και για την επιδημιολογική εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα, κατά την εκτίμησή σας και από αυτά που σας λένε βεβαίως και οι επιστήμονες, θα δούμε την κορύφωση του τρίτου κύματος ή έχουμε ακόμη ανηφόρα? Γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη, επιστημονική άποψη εννοώ, ότι μπορεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες τα νοσοκομεία μας να πιέζονται, τα κρούσματα να αυξάνονται και οι θάνατοι το ίδιο. Καλά, είναι εμφανές νομίζω ότι, το έχω πει εδώ και πάνω από 6 εβδομάδες, ότι λειτουργούμε στο κόκκινο στην Αττική και μονίμως κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα επεξεργαζόμαστε σχέδια και πλάνα τα οποία έχουμε πολύ καιρό στα συρτάρια μας και τα υλοποιούμε, εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα, συνεφημέρευσης που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ΕΣΥ, θεραπευτήριων από το ιδιωτικό τομέα. Θα διευρυνθεί αυτή η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα? Θα βάλετε και άλλες μονάδες? Θα διευρυνθεί. Θα διευρυνθεί. Νομίζω ότι είναι εμφανές ότι γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Αλλά ακούστε, θέλω να το πω για μία ακόμη φορά και απευθύνομαι στους συμπολίτες μας στην ελληνική κοινωνία, ανεξάρτητα από κόμματα, παρατάξεις ή αντιλήψεις, ιδεολογίες. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στα όρια του συστήματος, κάνουν υπεράθυνες προσπάθειες οι άνθρωποι του ΕΣΥ. Πρέπει να αναλογιστούμε, καταλαβαίνω τις δυσκολίες, καταλαβαίνω την κούραση, τις συμπεριφορές μας και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε στην COVID. Εδώ που φτάνουμε στο τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας. Με συγχωρείτε πολύ, ως ιατρός μιλώ και ως Υπουργός Υγείας, η υπερκινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων, απόρρια συγκεντρώσεων, με πορείες που βλέπω στο κέντρο της Αθήνας κλπ. Κλπ. Απ' τη μία και απ' την άλλη η ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιων, συμπεριλαμβανομένων και αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν σέβονται την υγειονομική προσπάθεια η οποία γίνεται και την υγεία των συμπολιτών τους, είναι ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη. Βλέπετε ότι όλη η χώρα βρίσκεται σε ένα τρίτο ή τέταρτο, όπως λένε οι ειδικοί, κύμα πανδημίας.
Είμαστε όμως πολύ κοντά στο τέλος. Mm-hmm. Πρέπει να το αναλογιστούμε όλοι αυτοί και να κάνουμε. Δεν έχουμε ξεπεράσει δηλαδή τον κίνδυνο ακόμα, κύριε Υπουργέ. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέτε. Εξού και η έκκληση όλοι να πειθαρχήσουμε στα μέτρα. Κυρία Σασοπούλου, έχουμε τρεις φορές ενισχύσει το σχέδιο των ΜΕΤ της Αττικής. Βρισκόμαστε στο κόκκινο και γίνεται μάχη καθημερινά στις εφημερίες. Νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους αυτό. Και όλοι πρέπει να συμπλέξουν προς αυτή την προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια είναι και έχει να κάνει με την αξία της ανθρώπινης ζωής. Και βεβαίως παράλληλα με αυτό και όπως αποκλιμακώνεται στο επόμενο χρονικό διάστημα, να εξετάσουμε και μέτρα αποσυμπίεσης που θα βοηθήσουν την κοινωνία κλπ. Προφανώς. Αυτό για πότε το βλέπετε, αλλά, κύριε Υπουργέ. Νομίζω, γιατί υπάρχει μια αφόρητη πίεση πάνω σε αυτό. Ναι, δεν θέλω να προτρέξω. Οι ειδικοί θα κάνουν τις εισηγήσεις τους. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή αυτή την εβδομάδα, θα συνεδριάσει και την Όχι, άλλη. Όχι, να γίνετε λίγο πιο σαφείς, κύριε Υπουργέ, ως προς αυτό, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Εσείς είστε ο Υπουργός Υγείας, άρα θα μας δώσετε πολύ καλύτερη εικόνα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξετάζεται να αλλάξει το μείγμα πολιτικής, δηλαδή να αλλάξει στρατηγική και να πάμε πια με ανοίγματα ώστε να εκτονωθεί και ο κόσμος. Το λένε και στελέχη της Επιτροπής πια, κύριε Υπουργέ, αυτό. Κυρία Σοπούλη και κύριε Οικονόμου, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνει ανάση η κοινωνία, ανάση ο κόσμος και να οδεύουμε προοδευτικά προς λιγότερα μέτρα και να βοηθούμε έτσι και στους ανθρώπους μας και την κοινωνία και την οικονομία. Είναι προφανές αυτό. Είναι και συνάρτηση των συμπεριφορών μας όμως. Και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον δίπλα μας, την οικογένειά μας και την κοινωνία ως προς τον COVID. Χάνονται ανθρώπινες ζωές. Πρέπει να το συναισθανθούμε όλοι αυτό. Είμαστε πολύ κοντά, φτάνουμε στο τέλος. Οπότε όλα αυτά πρέπει να προσμετρηθούν. Mm. Σε κάθε περίπτωση. Όταν λέτε φτάνουμε στο τέλος, κύριε Υπουργέ, πού το προσδιορίζετε αυτό χρονικά, μπορείτε δώστε να μια δώσετε ένα στόχο, ας πούμε. Κοιτάξτε, βλέπετε ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ πλέον το 1 εκατομμύριο εμβολιάσμους, 1 εκατομμύριο 300.000. Πόσο φτάνουμε σήμερα, αύριο. Mm. Έρχονται παραπάνω εμβόλια. Οι χώρες οι οποίες εμβολιάζουν με ταχύς ρυθμούς και είμαστε τις πιο ταχύς και με ασφάλεια χώρες των εμβολιασμών στην Ευρώπη, βλέπουν σύντομα και αποτελέσματα. Βλέπετε ότι υπάρχει σιγά σιγά προστασία ανοσίας στους υπέργειους που έχουν εμβολιαστεί. Ακριβώς. Έτσι θα ακολουθήσουν και όλοι οι άλλοι. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη η ελληνική κοινωνία και θέλουμε όλοι μέχρι να τη δούμε. Μέχρι το Μάιο θα είμαστε σε καλύτερη εικόνα, κύριε Υπουργέ, για να πάμε και σε ένα καλύτερο καλοκαίρι σχέση με πέρσι. Είναι προφανές ότι μέχρι το Πάσχα το Ορθόδοξο της 2 Μαΐου θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα και επίσης προφανώς θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο καλοκαίρι από το περσινό. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε. Όμως, μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να προσέξουμε και να σεβαστούμε τους ανθρώπους μας και τη μάχη που δίνει καθημερινά το ΕΣΥ. Περίπτωση να πάτε σε γενική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υπάρχει, κύριε Υπουργέ, αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Οικονόμου και κύριε Ασαφοπούλου. Τελευταίο ερώτημα. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι το τελευταίο lockdown που εφαρμόζουμε, γενικό. Είναι δημοσιογραφική η ερώτηση. Νομίζω ότι οδεύουμε προς το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.